Εν μέσω επιθέσεων διεξάγονται οι εκλογές στο Ιράκ. Περίπου 20 εκατομμύρια ψηφοφόροι καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε περισσότερους από 9.000 υποψηφίους, μεταξύ των οποίων και πολλές γυναίκες. Οι δυνάμεις ασφαλείας δεν κατάφεραν να αποτρέψουν τις επιθέσεις των ανταρτών. Στην πόλη Ντιμπς, κοντά στο Κιρκούκ, τουλάχιστον 2 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη βόμβας κοντά σε εκλογικό κέντρο. Νωρίτερα, άγνωστοι έριξαν οβίδες σε 2 εκλογικά τμήματα κοντά στη Βαγδάτη, χωρίς να προκαλέσουν θύματα. Δεν θέλουμε αυτή τη ζωή. Είμαστε εναντίον των όσων συμβαίνουν, εναντίον των εκρήξεων. Ελπίζω ο Θεός να σταματήσει τις εκρήξεις και αυτήν την κατάσταση, ώστε να μπορέσουμε να ζήσουμε ειρηνικά. Αυτές οι εκλογές είναι σαν γάμος μεταξύ του Ιράκ και των Ιρακινών. Θέλουμε να αλλάξει η κατάσταση. Αυτός είναι ο στόχος και η φιλοδοξία μας. Στην πόλη Τουζ Χουρμάτου, αντάρτες πυροδότησαν χειροβομβίδες κρότου λάμψης για να τρομοκρατήσουν τον κόσμο. Στο Κιρκούκ, υψηλόβαθμος αξιωματικός της αστυνομίας μόλις που γλίτωσε από απόπειρα δολοφονίας. Η εκλογική επιτροπή του Ιράκ έχει κάνει πολύ καλή προετοιμασία. Υπάρχουν πολύ καλές δυνατότητες και πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να διασφαλίσουν ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό που απασχολεί περισσότερο τους Ιρακινούς είναι το θέμα της ασφάλειας. Ανάμεικτα είναι τα συναισθήματα των Ιρακινών. Οι πολίτες θέλουν ένα καλύτερο μέλλον. Οι φόβοι για επιθέσεις στα εκλογικά κέντρα και το τι θα γίνει μετά τις εκλογές απασχολούν τους αγανακτισμένους πολίτες που ελπίζουν σε μία αλλαγή, μετέδωσε ο απεσταλμένος του Euronews στη Βαγδάτη. من أمام أحد مراكز الاقتراع في العاصمة بغداد محمد شيخ إبراهيم ليورونيوز.